Ανώνυμους προειδοποίησαν και πλέον το βάρος πέφτει στην ελληνική κυβέρνηση και την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να προστατευτεί, αν μπορέσει, από τους ηλεκτρονικούς ακτιβιστές που έχουν κάνει κυβερνητικούς κολοσσούς να τρέμουν και μόνο στην ιδέα το να μπουν στο στόχαστρο. Ποιοι όμως θα είναι οι πιθανοί στόχοι των ανώνυμους στην Ελλάδα? Εφορία. Ένας από τους πρωταρχικούς πιθανούς στόχους θα αποτελέσει η εφορία και όλα τα παρακλάδια της, αφού σε περίπτωση που τρυπώσουν στην δίθεν υπερασφαλή, τέλεια δομημένη και οργανωμένη σελίδα Taxisnet, θα μπορέσουν να διαγράψουν πρόσθετους φόρους και οφειλές, χρέη προς το δημόσιο, φορολογικές ενημερώτητες, να παρακολουθήσουν την απόδοση ΦΠΑ που κρέμεται σαν αγχώνη πάνω από τα κεφάλια των Ελλήνων πολιτών και πολλά άλλα τραπεζικά συστήματα. Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να σώσει τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βάζοντας πρώτα το δικό τους καλό και μετά των Ελλήνων, οι ανώνυμους μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω, αφού χακάροντας τα κεντρικά λογισμικά των τραπεζών, να σβήσουν χρέη, δάνεια, πιστωτικές κάρτες και οφειλές ιδιωτών, χωρίς ωστόσο να κουμπίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς απλών πολιτών. Το αποτέλεσμα μια τέτοια πράξη θα δημιουργήσει όχι μόνο ελληνικό, αλλά διεθνές χάος με τους πολίτες να βγαίνουν κερδισμένοι και το υπεροπτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα να κρέμεται στον αέρα. Ελληνική αστυνομία. Έχοντας ήδη αποδείξει στην Ισπανική αστυνομία και μαζί σε ολόκληρο τον κόσμο ότι μπορούν όποτε θέλουν να εισβάλλουν στα απόρριτα αρχεία των σωμάτων ασφαλείας, προκαλώντας πανικό στους υψηλά ιστάμενους, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε την Ελλάς στο στόχαστρο των διαδικτυακών ακτιβιστών. Με μια κίνηση ΜΑΤ θα μπορούσαν να διαγράψουν εντάλματα για χρέη προς το δημόσιο, ποινικά μητρώα, καθώς και να βγάλουν στο φως της δημοσιότητας απόρριτα έγγραφα που θα κάνουν πολλές καρέκλες να τρίζουν. Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα απόρριτα έγγραφα των Ελλήνων βουλευτών, αλλά και όσων κινούν τα νήματα, εντός και εκτός Ελλάδας, θα μπορούσαν να γίνουν λία για τους ανώνυμους και σε περίπτωση που δημοσιεύονταν θα προκαλούσαν πολιτικό σεισμό αλλά και αρκετές συλλήψεις. Η αρχή, μάλιστα, έγινε σήμερα, αφού ήδη κάποιοι χάκαραν στο site του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν μήνυμα για όλους όσους τόσα χρόνια προσπαθούσαν να φακελώσουν τους πάντες μέσα σε ηλεκτρονικά αρχεία, αφού όπως φαίνεται η παγίδα που στείνουν εδώ και δεκαετίες εναντίον των πολιτών αρχίζει τώρα και κλείνει προς το μέρος τους. Επειδή το ανέφερε ο Άγγελος ο Τριάντης στο ρεπορτάζ μας ότι χτύπησαν σήμερα την ιστοσελίδα της Βουλής και πράγματι μπήκανε μέσα, μπήκανε με το όνομα Real Democracy Reverse Engineering. Αλλά όλοι πιστεύουν ότι τελικά πρέπει να είναι οι ανώνυμους σε μια πρόβα την οποία κάνανε χτυπώντας την ιστοσελίδα της Βουλής. Άφησαν δε το εξής μήνυμα, το οποίο θα ήθελα να σας το διαβάσω, είναι πολύ ενδιαφέρον το κείμενο. Τι λέει μεταξύ άλλων. Σχεδόν 40 χρόνια από τότε που ήσουν πάνω στα κάγκελα του Πολυτεχνείου, τίμιος και δίκαιος ο αγώνας σου, τότε. Τότε που σαν νέος είχες όνειρα και μέλλον. Εγώ πάλι δεν έχω τίποτα. Μου πήρες τα όνειρα και το μέλλον. Δεν μιλάω στους πολιτικούς. Αυτή είναι ανάξι λόγο εδώ και χρόνια. Σε σένα που τους βγάζεις μιλάω. Το ξέρεις πως είναι ανίκανα τους ξαναβγάζεις. Τους βγάζεις γιατί είναι ανιψοί και κόρες. Γιατί έχεις μείνει ακόμα στον εθνικό διχασμό.